Καλωσορίσατε στην τελευταία παράσταση του Ερωτόκριτου στη Σιτία, την τελευταία παράσταση του Ερωτόκριτου στην Κρήτη, εδώ στη Σικιά. Από αύριο ο Ερωτόκριτος φεύγει, ανεβαίνει στην Αθήνα για δύο παραστάσεις στο Θέατρο Πέτρας και στο Θέατρο Άλσος Βεϊκού. Η βραδιά αυτή είναι επιπλέον ξεχωριστή, διότι είναι αφιερωμένη στην αθλήτρια Μαρία Μπελμπασάκη. Την αγωνίστρια που ξεκίνησε από τη Σιτία και κατάφερε το δεύτερο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στα 400 μέτρα. Τα έσοδα της παράστασης θα δοθούν για την ενίσχυση του δικού της του αγώνα. Θα καλέσω τον Δήμαρχο Σιτίας, κύριο Θοδωρή Πατεράκη, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκεστε εδώ πέρα για την απόψινή παρουσία. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει καταρχάς ότι και οι επισκέπτες αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας στηρίζουν τις προσπάθειες των τοπικών καλλιτεχνών, εγώ θα έλεγα τις προσπάθειες των τοπικών ενεργών πολιτών του Δήμου Σιτίας στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό γιατί όλοι αυτοί που θα δείτε απόψε μια υπερπαραγωγή για να παράξουν αυτό το αποτέλεσμα δουλέψανε πάρα πολύ. Δουλέψανε σε χώρους οι οποίοι ίσως δεν είναι και οι καλύτεροι. Όμως επειδή έχουν εκείνη τη δύναμη της ψυχής, τη δύναμη της προσφοράς στην κοινωνία μας, παράξανε μια υπερπαραγωγή η οποία είμαι σίγουρος ότι και οι εντυπώσεις και τις εντυπώσεις που θα αφήσει στην Αθήνα που θα ταξιδέψει θα είναι άριστες, διότι οι εντυπώσεις που άφησε στην περιφέρεια της Κρήτης το περιφερειακό ταξίδι που έκανε ήτανε μόνο θετικές κριτικές. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους αυτούς που δουλέψανε για να δούμε εμείς αυτό το αποτέλεσμα, το πολύ σημαντικό που μας κάνει περήφανος, τη Φιλαρμονική του Δήμου Σιτίας, το μαέστρο της, τον Γιώργο του Φρουναράκη, όλους τους ηθοποιούς οι οποίοι είναι ερασιτέχνες και όμως παίζουν πολύ καλύτερα από τους επαγγελματίες, μια δυναμική ομάδα γυναικών, κυριών, κοριτσιών, οι οποίες δούλεψαν ένα χειμώνα για να δούμε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Σήμερα εδώ ο πολιτισμός συναντάει τον αθλητισμό και τα δύο αυτά στοιχεία για την περιοχή μας είναι πολύ σημαντικά. Σήμερα τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας στηρίζουν μία αθλήτρια η οποία κατάγεται από εδώ. Αυτό τι δείχνει? Ότι έχουμε κρίσιμη μάζα ατόμων, πληθυσμού η οποία μπορεί να διαφημίσει την περιοχή μας ξεπερνώντας τα όρια της Κρήτης, της Ελλάδας και να κάνει γνωστή τη στιακή ψυχή και το στιακό πνεύμα. Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις της Μαρίας της Μπελιβασάκης. Κλείνοντας, ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της παράστασης, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης και την κυρία την Περιφερειάρχη για την οικονομική στήριξη της παράστασης, η οποία με τη στήριξη του Δήμου και με τη στήριξη του ΔΟΚΑΣ και του ΟΑΣ κατάφερε να βγάλει αυτό το μεγάλο οικονομικό μπάτζετ που απαιτούσε. Απόψε λοιπόν εδώ θα χαρούμε σε ένα πολύ ωραίο χώρο ο οποίος έγινε από τον τότε Δήμο Λεύκης. Τότε ήταν ο συγχωριανός ως εδώ πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο κ. Πετριλάκης, ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος σε ένα πολύ σημαντικό σταυροδρόμι του Δήμου μας. Να χαρούμε λοιπόν, να χειροκροτήσουμε σας παρακαλώ και πάλι την Μπελιμπασάκη και
Αυτό λοιπόν που σας μεταφέρω και το χαιρετισμό της Μαρίας της Πελιμπασάκη, που μας έχει στείλει για να σας μεταφέρουμε. Αγαπητοί συμπολίτες μου, θα ήθελα η παρουσία μου στη σημερινή βραδιά να ήταν φυσική, ώστε να μπορέσω να σας εκφράσω τα συναισθήματά μου και την υπερηφάνεια που νιώθω για την καταγωγή μου από την όμορφη πόλη μας. Μια πόλη αυθεντική και φιλόξενη, με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η πατρίδα του Βιτσέντζου Κορνάρου και του Μίσονα, η οποία αναδεικνύει εδώ και πολλά χρόνια ανθρώπους του πνεύματος, των τεχνών και της παράδοσης. Από αυτή τη μικρή μα συνάμα τόσο γοητευτική πόλη, ξεκίνησα με αγάπη και πάθος για τον αθλητισμό και έφτιασα σήμερα, μετά από κόπους 14 ετών, να χαρίσω ένα μετάλλιο σε εσάς. Και αναφέρω εσάς γιατί γνωρίζω πολύ καλά πόσο με αγαπούν και με στηρίζουν οι συμπολίτες μου όταν αγωνίζομαι με τα χρώματα της χώρας μου. Τα μηνύματα ενθάρρυνσης, υποστήριξης και ενθουσιασμού ήταν τόσο πολλά που αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμή μου στο συγκεκριμένο αγώνα. Ένιωθα πως δεν εκπροσωπώ μόνο την Ελλάδα, αλλά παράλληλα την Κρήτη και τη Σιτία. Αγωνιζόμουν για μένα, αλλά και για τον τόπο μου. Για τους ανθρώπους που δίνουν το δικό τους αγώνα στο στίβο της ζωής, ο οποίος είναι και σκληρότερος, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Αισθάνομαι λοιπόν μεγάλη, πραγματικά μεγάλη τιμή που μου αφιερώνεται η παράσταση αυτή σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους ανθρώπους του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σιτίας, την Ορχήστρα Φιλαρμονικής του Δήμου αλλά και τον ΔΟΚΑΣ, που αποφάσισαν να στηρίξουν την προσπάθειά μου με αυτόν τον τρόπο. Είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που συντέλεσαν στο να παρακολουθήσετε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα δούλεψαν σκληρά, με αγάπη και πάθος, γιατί γνωρίζω πολύ καλά πώς είναι να μοχθείς για να πετύχεις σε κάτι που επιθυμείς και έχεις μεράκι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία και σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την αγάπη σας. Με εκτίμηση, Μαρία Πελιμπασάκη. Και αρχίδησε να πολυγούν απράσι στο παλάτι. Την αρμηνιά του φίλου του και τη βουλή του Εκράτη. Μα ασφαλεί στα λόγια ζεκιστάτασε να κάνει. Και το κορμί του εσούρουνε κίτρεμε ως σαν καλάμι. Και μην μπορώντας να βαστά το μάκρος απ' την κόρη, εβάθηκε τσιπώνου του να συγκερνά όσε μπορεί. Κι όταν η νύχτα εδροσερή καθάνθρωπα να πέβγει, και κάθε ζώο να κοιμηθεί, τόπο να βρει γυρεύγει, ήπαιρνε το λαγούτο του. Και σίγανο περπάτη, και χτύπα το γλυκιά γλυκιά ανάδεια στο παλάτι. Αχ, η τονιχέρα ζάχαρη, φωνήχε σαν τα ειδώνει κάθε καρδιά να του γρικά, κλαίγει και να δακρυώνει. Ελόγιαζε ο Πολύδωρος πως τούτο να λιθέψει και να περνά με τις σκοπούς, κι άλλο να μην γυρέψει. Κοιτώνε με τα λόγου του, δεν θέλει να τον αφήσει να πιένει μοναχός εκεί. Ώστε να λησμονεί. Γιατί από τα τραγούδια του και της Αντριάς τη χάρη, αυτό σε έναν απαρθινά ψηλού δέντρου κλονάρι. Και τις ανθρώπους χαμηλούς, χάρες δεν κατοικούσει. Πάντα στους μεγαλύτερους γυρεύγουσι να μπούσει. Ένας γιατί εξεσπάθωσε και λάβωσε τον άλλο. Και τραγουδεί και νόστιμα, τον εκρατής μεγάλο. Πόσοι κατοικούς είναι εις τα περίγυρα, ούλοι σκλάβινε τα φεντάκι σου. Και σε κυρά μου δούλη. Και τούτοι όπου γυρίζουσι και νυχτοπαρορούσι και στέκουν στις γειτονιές και παρατραγουδούσι. Ανέγνιαστοι και αμέριμνοι εν τούτη θυγατέρα. Γι' αυτός δεν έχω ανάπαυση, ουδέ νύχτα μη δε μέρα. Κι άλλος κι ανείς δεν τους ψηφά,
και του κακού λογούνται και πελελέτσι κράζους οι όσες τους αφουκρούνται. Καλά, καλά και δεν τον είδαμε. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Μα απ' τα λόγια τα όμορφα, κορμί μεγάλων είναι. Από ό,τι καλή έχει άνθρωπος. Τα λόγια με τη χάρη να κάμωσει κάθε καρδιά που είναι μέσα τα θεριά κι όρνια κατοικημένα. Και έχουν σιδέντρα και καρδιά σε μια μέρα φωτσάλι. Και κατεβία τα βουνά ανεμική μεγάλη και με βροντί. Και μα τα πει μέσα στα δάση δώσει. Κατασκορπίζει τα κλαδιά, τα πέτρη ξεριζώσει. Κι σκόνες, κι σκόνες με την ταραχή φόβου του κόσμου δώσου. Φύγουν συνόρνια και θεριά να βρουν άδεια να γλιτώσουν. Εδέχει Ευρώτη ξουρανός κι η γη σαν εσηκώθη όταν η πρώτη κονταρά στα στήθια τους εδόθη. Την τέχνη και τη δύναμη παρά ποτέ μαζώνου και που να κάνουν κοπανιά καλύτερη ξαμώνου. Ο μπρόστος τύπος πήγουσι τα δυνατά κοντάδια πατούν τις σκάλες δυνατά τα όμορφα παλιά. Με τη βουλιά τσι προξενιέ σου έμεινα κι αν μου μιλούσει το γρυκό μη με κατέκοπούμε. Κρίνω με βασανίζομαι ξυπνού κι οτέχει μου και βγει το πόρτα φωτερά και μπήκα στο σκοτήρι και τα ροστούι λοιπόν τη μια σιγιά σιγιά να με σφάξεις, ας είναι από ξομήλια του το θέλεις να του τάξεις. Και εκείνος πάλι ας σου μιλεί και στέκεσαι από μέσα και δέσετε τον πόθο σας σαν κι άλλοι τον εδέσα. Και ας πορπατούν οι μέρες σας και ο κύκλος θέλει αλλάξει. Με τον καιρό λατανικά η φρόνεψη κοιτάξει. Μπρος τριμιαλά και λουκτουκής και απόκειμα να στεναγμούς τα πάθη τους αρχίσει. Λέγει τους ορωτόκριτους. Ήκουσε στα μαντάτα. Ο κύρις σου με εξόρισε στις ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχάς μου εδώ και να λυμένω. Κι από εκεί να συνειδευτώ. Πολλά μακρά να πιένω. Και πώς να σ' αποχωριστώ. Και πώς να σου μακρύνω. Και πώς να ζήσω δίχως σου στον ξορισμόν εκείνο. Εσήμωσε το τέλος μου. Μάθεις το θες κερά μου. Στα ξένα πώς με θάψασαι. Και εκείνη τα κοκαλά μου. Κατέχω το. Κατέχω το κι ο κύρις σου γλίγορα σε παντρεύει. Γυριγόπουλο, αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει. Κι ουδέ μπορείς να αντισταθείς τα θέλουν οι γονείς σου. Νικούντινε τη γνώμη σου κι αλλάσει η όρεξή σου. Μια χάρη, αφέντρα μου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο. Και μετά εκείνη, ολόχαρος, τη ζήση μου τελειώνω. Την ώρα παραβωνιαστείς, να βαρανάστενάξεις. Κι όντε σαν ύφιστο ληστής, σαν παντρεμένη αλλάξεις. Να αναδακρυώσεις και να πεις, πρωτόκριτε καημένε, τα σου τα ξαϊλισμόνισα, το θέλες βιο δεν είναι. Κι όντε σ' αγάπη άλλου γαμπρού θες δώσεις την εξάσου, και νοικοκύρης να γεννείς τα κάλλη τα δικά σου, δε. Με σπλάχνους σε φιλί και σε περιλαμβάνει. Θυμήσου ενός, όπου για σε ευάλθει να ποθάνει. Θυμήσου πως με πλήγωσες και έχω θανάτου πόνο και ούτε να πλώσω μάθηκες σκιά στο δαχτύλι μόνο. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερά σου λόγια σε τα έπαθα για σε να με πονεί η καρδιά σου. Τα λόγια σου ρωτόκριτε φαρμάκι λεβαστούσα και ουδόλπιζα ουδανήμενα τα αυτιά μου τις ακούσα. Ήταν η τούτα τα μίλης. Και ο νου σου πώς τα βάνει, που τα βρε αυτά να η γλώσσα σου όπου μ' αναθυβάνει. Και πώς μπορεί τούτη η καρδιά, που με χαρά μεγάλη, στη μέση της εφύτεψε τα νόστιμα σου κάλλη. Και πώς μπορεί. Και θρέφησε καθημερινό, στα σωθικά ριζώνης, ποτίζησε το αίμα της και ανθίσει και μεγαλώνει. Και πώς μπορεί. Και ως έβαλε, σε κλείδωσε, δεν θέλει πιο να ανοίξει και το κλειδί να τσάκισε, άλλης. Να μη σε δείξει. Και πώς μπορεί. Και πώς μπορεί. Άλλο δεν τρώνε, άλλη βλαστή κι άλλα άθη.
μέσα της πλειοναριζωθούν. Το δαχτυλίδι, με δάκρυα και αναστεναγμούς του ρόκριτου το δίδι. Βάλε το στο δεξό σου χέρι. Σημάδι πως ώστε να ζω είσαι δικό μου τέρι. Και μην το βγάλεις από εκεί, ώστε να ζεις και να είσαι. Φόριε το και όποια στο δω και κάμε να τη θυμάσαι. Καλώς το πιάσει χέρα μου το μαρμαρίνιο χέρι. Την οπολπίδα μου δοκε. Το πως σε κάνω τέρι. Σημάδι υπεθυμητικό της αναγάλιασής μου παρηγοριά. Και θάρρος μου και μάκρος της ζωής μου. Χέρα που δίχως να μιλεί. Σοπώντας μου το τάση. Εκείνον που ετρώμασε ο νους μου μην το χάσει. Χέρα που επιάσε το κλειδί. Και μόνο το σκοτίδι ίνιξε τον παράδεισο. Πάλι και έρθει τα λέτρια λύπητα. Βαθιά το ξεριζώσει, πληγή ζημιό. Και μαραθεί. Και η ομορφιά του λιώσει χλωμένη αν είναι κόκκινο. Και άσπρο αν είναι μαυρίζ. Και μπλάβο αν είναι λιώνεται ζημιό. Και κυτρινίζει, χάνει ομορφιά και μυρωδιά. Κάλλει και δροσερό τη γερά ζημιό και ψύγεται. Και πλειό δεν έχει νιώτη. Έτσι ήταν και στον Άριστο. Ο ντεϊψί του βγήκε με δίχως αίμα. Άσπρο. Χλωμό. Ψημένο τον αφήκη. Και ακόμα τις λαμποματιές έχω στη σάρκα μέσα. Και από τον Άδη είναι γιατροί. Κάτε χεμένες τέσσε. Και μη θαρείς για πληρωμή είναι πάτησα στον άδημα. Μα το γιασέ, όπου πεθυμώ, να σμίξω με νομάδι. Εσέ σμίξε παντοτινή. Σκόλασα φαίνεται μιλείς. Πάψε τα να θυβάνεις, γιατί εύκαιρα κουράζεσαι, μόνο τον κόπο χάνεις. Ήλιος πλιάγ λιγορύτερα με δίχως λάμψης χάρη και δάση δίχως τα κλαδιά, κάμπος δίχως χορτάρι, θάλασσα δίχως τα νερά, γυαλός με δίχως άμμο, παράλληλα από ποτέ το ναι! Και παντριά να κάμω. Μεγάλον είναι και πολύ και πώς να το πιστέψου, χαρά και πρίκα ένα καιρό τα δυο να συνοδέψου. Μα τούτον είναι φανερό και απαρθινόν εγίνει. Χαρά και πρίκα ολόκριτος είχε την ώρα εκείνη. Είχε χαρά να τη γρικά πως δεν τον απαρνάτε. Και είχε την πρίκα να θωρεί που θέτει που κοιμάται. Πλιό δεν μπορεί να τσιμιλίω για την ώρα εκείνη. Αποχαιρέτησε έτεινε και κράτη. Στη μέρα της έγρυπος και βγήκα να με φάσει άγρια θεριά. Και μάλωσα και σκότωσα από εκείνα και από τα χέρια μου νεκρά όλα τα πλιακομίνα. Με κίνδυνο νεκλήτωκα. Κι όση ώρα επολέμου να λυτρωθώ απολόγουντος, δεν τόλπιζα ποτέ μου. Ήκατσα να ξεκουραστώ, σημάς το κουτσουνάρι, όντε γρικό αναστεναμό και μίσμα τα ροστάρι. Και μπαίνω μέσα στα δέντρα που σαν κοντά στη βρύση, για να βρω και για να δω εκείνον όπου μίσει. Βρίσκω ένα νιόν, οριόπλουμο που λάμπεω σαν τον ήλιο και κοίται το λωμάτο το σομπρός σε ένα σπήλιο. Δείχνει μου το δαχτύλι του που είχε το δαχτυλίδι και γνώρισα πως χάρισμα σαν φίλος μου το δίδι. Ήκλαιγε κι αναστέναζε. Με κουρασά μεγάλη ύπασκε και δική μαζε εκείνος να το βγάλει. Σαν είδε πως δεν μπορεί, μου ξαναδείχνει πάλι και πιάσε το δαχτύλι μου που ήθελε να το βάλει. Βγάνω το με τα κλάηματα απ' τα αργυρό δαχτύλι και δίδω τούτο. Πιάνει το. Σημώνει το στα χείλη, φιλεί το μ' αναστεναμός και από εκεί μου το δίδει και πιάσα το απ' τη χέρα του κι εγώ το δάχτυλίδι. Τότες μια σιγανή φωνή μόνο τα αυτιά μου ακούσα κι είπας είναι τα χείλη του. Εχάσα σε αρετούσα. Ετούτον είπε μοναχάς και τέλειωσε η ζωή του και με πρική αναστεναμόν βγήκε η ψυχή του. Τούτα τα χέρια που θωρείς, λάκκο ζημιό του εσκάψα, τούτα τον εσηκώσασαι και τούτα τον εθάψα. Να βρεθεί αχρημάτιστο σαν θα τον πάρει ο χάρος.
στη στείανε γεννήθηκε, στη στείανε νεφράφη. Εκείκαμε και κόπιασε νε τούτα που σας γράφει. Στο κάστρο παντρεύτηκε, σαν ερμηνεύγει φύση. Το τέλος του έχει να γεννεί, όπου ο Θεός ορίσει. Στα πάθη καινού και του καιρού θελάματα πάντα παϊκό δεν έχουν μας το καλό κι στο κακό περίπατου και χρέχουν και τον αγαπητό.